Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο τμήμα το οποίο κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Στον υπεύθυνό του, τον Γιώργο Γκαβέζο, και αναφερόμαστε στο τμήμα πυγμαχίας του Εραστεχνιάρη. Τι κάνετε, κύριε Γκαβέζο, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα για να μάθουν και οι φίλοι του Άρη τα νέα της πυγμαχίας. Βασικά το ερέθισμα το πήρα, να σας πω την αλήθεια, κύριε Γκαβέζο, επισκεπτόμενος κάποια στιγμή τις εγκαταστάσεις εκεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, και έμεινα εντυπωσιασμένος γιατί είχα καιρό να έρθω και είδα ότι έχετε κάνει, να ξεκινήσω από αυτό, μια εκπληκτική προσπάθεια όσον αφορά τους χώρους στους οποίους προπονούνται τα παιδιά και οι αθλητές. Σε δύσκολες εποχές, ειδικά για τον Άρη και τον Εραστέχνη, εσείς δεν ξέρω αν λειτουργείτε αυτόνομα ή πώς το έχετε καταφέρει. Πάντως, σας αξίζει χαρακτήρα. Κάνει και μια μικρή κερκίδα από ό,τι είδα εκεί, για να μπορέσει να έρχεται και ο κόσμος να κάνετε κάποιες ημερίδες, κάποιους αγώνες. Και εγώ έμεινα εντυπωσιασμένος πάντως. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι ο μοναδικός σύλλογος στη Βόρεια Ελλάδα ο οποίος έχει αγωνιστικό ρινγκ. Ναι. Αυτό το παραχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας στον Άρη βάσει των επιδόσεων των αθλητών του συλλόγου. Μάλιστα. Και λόγω του χώρου. Ο χώρος που έχουμε είναι ένας μεγάλος χώρος, στο οποίο μπορούν να διοργανωθούν και αγώνες πυγμαχίας. Mm-hmm. Και συλλογικοί αγώνες μιας ημέρας δηλαδή ή δύο ημερών. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε διαμορφώσει το χώρο έτσι κατάλληλα ώστε να είναι ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σε θέμα εξοπλισμού πυγμαχίας, ναι. Σε θέμα εγκαταστάσεων. Και με την πρώτη ευκαιρία, με τη βοήθεια πολλών φίλων του συλλόγου και του τμήματος, μπορέσαμε και αποκτήσαμε τη δικιά μας κερκίδα, ώστε όλοι αυτοί που ερχόντουσαν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της πυγμαχίας, να μπορούν να κάνονται και να παρακολουθούν ευχάριστα το θέμα που παρουσιάζουμε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα... Ναι, αυτό που ρωτήσατε, άμα είμαστε αυτόνομοι, κανένα πώς τα καταφέρατε όλα αυτά, δηλαδή, να τα κάνετε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε Άρης. Όλα τα τμήματα είναι Άρης. Δεν υπάρχουν αυτόνομα. Και απλώς ο καθένας προσπαθεί όσο μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του για το τμήμα του. Όπως είχαμε μιλήσει την άλλη φορά, επειδή κυρίως και οι καταστάσεις είναι δύσκολες και στο Σύλλογο αλλά γενικώς και στην κοινωνία, παρόλα αυτά εμείς μπορέσαμε, καταφέραμε και κατασκευάσαμε μια κερκίδα με την βοήθεια πολλών φίλων, οι οποίοι κατάλαβαν και είδα, έχουν δει την προσπάθεια που γίνεται από το Τμήμα Πυγμαχίας του Άρη, και μπορέσαμε με κάποια οικονομική ενίσχυση που δώσανε να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την κερκίδα και γενικά τις εγκαταστάσεις του τμήματος, χωρίς να επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ τον ΑΣ. Μάλιστα. Οτιδήποτε κάνουμε, επειδή ξέρουμε και ξέρει όλος ο κόσμος του Άρη την κατάσταση, την οικονομική του Άρη, ποτέ δεν, εμείς οι πυγμάχοι, επειδή είμαστε λίγο, ας το πούμε, λίγο πολύ παραπάνω περήφανοι από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί εμείς κάνουμε ένα άθλημα που κυριολεκτικά και μεταφορικά ματώνουμε το σήμα του Άρη, με το αίμα μας. Όντως. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις και με τους φίλους που έχουμε του αθλήματος και του τμήματος να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα αθλητικής ζωής μέσα στο γήπεδο του Άρη, στο Κρεάδης Βικελίδης, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτου ηλικίας και φίλου, να μπορεί να αθλείται κάνοντας πυγμαχία. Γιατί στην πυγμαχία δεν χρειάζεται να κάνεις μόνο, αθλούνται μόνο αυτοί που παίζουν αγώνες, αλλά και αυτοί έχουμε και τμήματα τα οποία έρχεται ο απλός ο πολίτης, ο οποίος μπορεί να έρθει να αθληθεί, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, είτε παιδί είτε κορίτσι. Και μπορούμε και καταφέρουμε να έχουμε ένα οικογενειακό κλίμα, δηλαδή να έρχονται ολόκληρη οικογένεια και να αθλείται. Ο πατέρας με την κόρη. Καταλάβατε. Δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις. Ένα οικογενειακό κλίμα στο τμήμα μας. Θα ενημερώσω λίγο επιτάχυτα την αγωνιστική δραστηριότητα αυτών των ημερών που περάσανε. Επειδή είχαμε ένα μήνα πολύ βαρύ σε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο δηλαδή είχαμε διάφορες δραστηριότητες, γιατί η αγωνιστική περίοδος στην πυγμαχία ξεκινάει Ιανουάριο, δεν ξεκινάει Σεπτέμβριο. Ξεκινάει Ιανουάριο και τελειώνει Δεκέμβριο. Ναι. Από εκεί και πέρα, είχαμε διοργανώσει αγώνες, διασυλλογικούς αγώνες, οι οποίοι συμμετείχαν 8 σωματεία με 22 αθλητές. Στους
συγκεκριμένους αγώνες πήραν μέρος 6 αθλητές του Άρη, οι οποίοι 5 κερδίσανε. Μάλιστα. Είχαμε δηλαδή 5 χρυσά και ένα αργυρό. Ναι. Μετά είχαμε πάει με την παιδική ακαδημία Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στην οποία κάναμε φιλικούς αγώνες με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου και το Σάββατο και την Κυριακή μετά τις επόμενες μέρες πήγαμε στο γήπεδο του Άρη Νίκαιας και οργανώσαμε και εκεί πέρα κάποιους φιλικούς αγώνες. Μάλιστα. Εδώ να επισημάνω ότι ο Άρης είναι ο μοναδικός σύλλογος στη Βόρεια Ελλάδα που λειτουργεί συστηματική και οργανωμένη παιδική ακαδημία πυγμαχίας και λαμβάνει μέρος σε όλες τις διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και στόχος μας είναι ότι με την καινούργια χρονιά να ξεκινήσουμε και κάποιες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Α, μάλιστα. Να πάτε σε κάποια τουρνουά έξω, δηλαδή σε κάποιους αγώνες. Ναι, με μικρές ακαδημίες και με τους μεγάλους. Α, από εκεί και πέρα μετά είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων. Ο Άρης συμμετείχε με 2 αθλητές. Και οι δύο κατάφεραν και βγήκαν πρωταθλητές Ελλάδος, κατακτήκαν το χρυσό μετάλλιο. Ναι. Κατηγορίες τους, ο Βεντούρης Γιώργος στα 91 κιλά και η Ευσεπιάν Ελένη στα 64. Μάλιστα. Ωραία. Και τελειώνοντας, να ενημερώσουμε και τον κόσμο αυτό που είπα και πριν, ότι ο στόχος μας είναι να βγούμε έξω και να παίρνουμε μέρος και σε αγώνες εκτός Ελλάδος, είναι ότι αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα φύγω και θα παρακολουθήσω σχολή προπονητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της ΑΕΜΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, στην πόλη Ασίζη, ώστε να λάβω το δεύτερο αστέρι σαν προπονητής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ήδη έχω το ένα. Είναι 3 βαθμίδες, μέχρι 3 αστέρων είναι δηλαδή οι προπονητές. Υπάρχουν 4 είμαστε σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Από θα πάτε εκεί. Που θα πάμε εκεί. Μας επέλεξε βάσει κριτηρίων, στείλαμε βιογραφικά και μας επέλεξε μόνο 4 η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το τμήμα πυγμαχίας στο Άρη, κάνοντας διεθνείς συναντήσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα μιλήσετε με αρκετό κόσμο, θα κάνετε αρκετές επαφές στο διάστημα εκεί. Σίγουρα. Γιατί θα βρείτε και άλλους προπονητές, αρκετές από τις ομάδες. Αυτή τη στιγμή, για κάποιους που μας ακούνε, όπως είπατε, δεν είναι μόνο. Δεν έρχονται αθλητές οι οποίοι κάνουν μόνο πρωταθλητισμό και κατεβαίνουν σε αγώνες. Μπορεί να έρθει κάποιος για να γυμναστεί, εφόσον του αρέσει η πυγμαχία, να ακολουθήσει. Αντί να πάει να κάνει τρέξιμο ή κάποιο άλλο άθλημα, μπορεί να ασχοληθεί με την πυγμαχία έστω σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Έτσι δεν είναι? Να ενημερώσει τον κόσμο ότι υπάρχουν τμήματα που ξεκινούν από 4,5 χρονών που είναι η παιδική ακαδημία μέχρι τα 11. Ναι. Μετά έχουμε το τμήμα των εφήβων παιδών μέχρι τα 18. Και μετά και έχουμε και μετά από 18 ετών και άνω τμήματα αυτοάμυνας μπορούν να έρθουν να κάνουν τη γυμναστική τους ακίνδυνα χωρίς να υπάρχει φόβος για τραυματισμούς και όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε στις ταινίες του Ρόκη και όλα τα σχετικά αυτά, μια και των ημερών τώρα που έχει την ταινία του Ρόκη. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει εδώ, γιατί έρχεται πολλοί κόσμος, αυτό είναι το ευχάριστο. Είμαστε ένα ατομικό άθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή στο τμήμα πυγμαχίας γυμνάζονται γύρω στα 75 με 80 άτομα. Με αρκετά μεγάλος. Διαφόρων ηλικιών, ναι, αυτό είναι το ευχάριστο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει στα γυμναστήρια και βαριέται τον διάδρομο ή τα βάρη ή να τρέχει κάπου μόνος του. Θέλει κάποια καθοδήγηση. Μαθαίνει και μια τέχνη, ένα άθλημα και τρόπους αυτοάμυνας φυσικά που θα μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ναι. Εσείς προφανώς μαθαίνετε στα παιδιά, δεν μαθαίνετε στα παιδιά πώς να γίνονται επιθετικά και να δημιουργούν πρόβλημα στον... Εμείς έχουμε ένα σλόγγαν, ένα σύνθημα που λέμε «Μαθαίνουμε την τέχνη και όχι τη βία». Ναι. Να το διαχωρίζουμε αυτό για να μην παρεξηγούμαστε κιόλας, κύριε Καβέζο. Ναι. Όποιος θα έρθει εδώ πέρα ή όποιος έχει έρθει και μας έχει δει σε προπονήσεις καταλαβαίνει το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Ναι. Δεν θα βρει ούτε τους μπρατσαράδες, παρένθεση, περίεργους που δουλεύουν νύχτα, ούτε τα πρόσωπα τα παραμορφωμένα από χτυπήματα ή από οτιδήποτε άλλο. Αυτά που γίνονται στα άλλα τα αθλήματα επαφής, που δυστυχώς δεν έχουν υπάρχει έλεγχος, ευτυχώς δεν υπάρχουν τέτοια στον Άρη. Εμείς είμαστε ένα άθλημα επαφής, αλλά οι δύο προπονητές που είμαστε, εγώ και ο Στέργης ο Κωστίδης, στο τμήμα πυγμαχίας και οι δύο είμαστε τελειόφοιτοι ΤΕΦΑ,
με ειδικότητα πυγμαχία. Δηλαδή το έχουμε σπουδάσει το άθλημα. Ναι. Είναι το καλύτερο. Ναι. Ενώ υπάρχουν πολλά μαχητικά αθλήματα ή αθλήματα επαφής τα οποία πηγαίνουν και παρακολουθούν κάποια απλά σεμινάρια και παίρνουν κάποιο πτυχίο και το παίζουν όλοι οι δάσκαλοι. Μάλιστα. Έχουμε διάφορα τέτοια κρούσματα γιατί έρχονται και μετά έρχονται σε εμάς και μας λένε τα παράπονά τους γιατί καταλαβαίνουν ποια είναι η διαφορά μεταξύ πυγμαχίας και οποιοδήποτε άλλο μαχητικού ή άθλημα επαφής. Ναι. Γιατί η πυγμαχία ήταν μητέρα ολονών των άλλων μαχητικό αθλημάτων. Έχετε δίκιο. Και μην ξεχνάμε, είτε και αρχαίο Ολυμπιακό άθλημα. Βέβαια, εννοείται. Είναι από τα πρώτα και μεγαλύτερα Ολυμπιακά αθλήματα της Ολυμπιάδας, αθλήματα της Ολυμπιάδας μάλλον, το οποίο άθλημα είναι πρώτο σε πωλήσεις στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Πρώτα σωστά. Γίνονται sold out τα εισιτήρια της πυγμαχίας και μετά όλων των άλλων αθλημάτων. Ναι. Στο χώρο εκεί που στεγάζεστε, έχετε στα σκαριά ή στον προγραμματισμό σας να προσθέσετε κάποια ακόμη πράγματα, να κάνετε κάτι ακόμη, αν μπορείτε να κάνετε ενδεχομένως κάτι? Μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα, μπορούμε να φτιάχνουμε. Κάθε μέρα μπορούμε να φτιάχνουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι πάντα το οικονομικό. Ναι. Ναι, μεν έχουμε τους φίλους που μας βοηθάνε. Από εκεί και πέρα όμως δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο να ζητάει κάποιος συνέχεια, μετά καταλαβαίνει λίγο κουραστικό. Ναι. Εμείς είμαστε της άποψης να βαδίζουμε αργά και σταθερά. Ναι, σωστά. Είναι ένας σωστός δρόμος νομίζω αυτός. Ωραία. Γιατί άμα περνούσε ο Άρης αργά και σταθερά όλα αυτά τα χρόνια δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τώρα. Ναι, δεν έχει τέτοια. Γιατί αυτά τα... αυτά πληρώνει τώρα ο Άρης. Ναι. Ο ερασιτέχνης δηλαδή αυτά πληρώνει. Ναι. Όλα αυτά που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήταν με πρόγραμμα, δεν υπήρχε σχεδιασμός και όλα αυτά εδώ πέρα του συλλόγου, τα πληρώνει τώρα ο συλλόγος. Και φταίμε όλοι. Ναι. Δεν φταίνε μόνο οι μισοί, φταίνε όλοι. Γιατί οι μισοί τα κάνανε και οι άλλοι μισοί τα βλέπανε που τα κάνανε. Ναι, άρα και δεν λέγαν τίποτα. Από αυτή την άποψη είναι συνυπεύθυνοι. Από αυτή την άποψη έχετε δίκιο. Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Όλοι. Ναι. Όλοι οι Αριανοί. Όλοι οι Αριανοί. Γιατί τα βλέπαμε. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να καταλάβει και πρέπει τώρα ο κάθε Αριανός που με ακούει και το ξέρω πολύ καλά ότι πώς σκέφτονται οι σωστοί Αριανοί, είναι ότι πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να φτιάξουμε το σύλλογο από τις τάχτες του. Όντως. Χωρίς να υπάρχουν ούτε ίντριγκες, ούτε μίση, να ενωθούν όλοι κάτω από τον Άρη και να ανεβάσουμε πάλι το σύλλογο εκεί που αξίζει πρέπει να είναι. Γιατί ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Και αυτή τη στιγμή ο κούκος είναι η πυγμαχία. Ναι. Στον ερασιτέχνη. Πάντως δείχνετε το δρόμο. Πώς μπορούν να γίνουν... Που δεν χρωστάει, που δεν ζητάει λεφτά, ναι, από τον ερασιτέχνη και τα καταφέρνει μόνος του. Και όπου πάει φέρνει επιτυχίες το τμήμα πυγμαχίας. Ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάτι. Μπορεί να μην μας δείχνει τηλεόραση. Ναι. Αλλά εγώ κόβω περισσότερα εισιτήρια από ό,τι κόβει το βόλεϊ. Στους αγώνες που κάνω. Δηλαδή μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ναι, είχαμε το βόλεϊ. Τώρα, ναι, είναι η πυγμαχία τρίτο άθλημα σε εισιτήρια στους αγώνες που διοργανώνουμε εδώ. Αυτό δεν το ξέραμε, ενδιαφέρον. Ναι, στους τελευταίους αγώνες ήταν πάνω από 500 άτομα είχαμε εδώ πέρα μέσα. Από αθλητές μέχρι παράγοντες μέχρι φιλάθλους. Δεν χωρούσαμε. Ήρθαν υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας και μου είπανε: Γιώργο, σε παρακαλούμε, βρες ένα χώρο μεγαλύτερο να κάνουμε αγώνες. Δεν χωράμε. Έχετε πολλοί κόσμος. Έχετε δηλαδή φίλους. Ήρθαν φίλοι του Άρη, ενισχύσαν το σύλλογο, ενισχύσαν το τμήμα με τη φωνή τους, ενισχύσαν τους αθλητές του Άρη. Και ήταν ένα υγιές περιβάλλον. Που μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπήρχαν αθλητές από άλλα 7 σωματεία. Και ήταν όλοι μαζί στο ίδιο χώρο χωρίς να ακουστεί το παραμικρό για τον έναν ή για τον άλλο σύλλογο. Ναι. Γιατί είχε έρθει και ο ΠΑΟΚ και έκανε αγώνες εδώ. Μάλιστα. Είχαν έρθει και άλλοι σύλλογοι. Ναι. Και όλα κύλησαν ομαλότητα χωρίς κανένα από το παραμικρό πρόβλημα. Ναι. Και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα και ήμασταν όλοι μαζί στην κερκίδα και ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και Αργενοί και οποιοδήποτε άλλοι. Ναι. Αυτές εδώ πέρα οι πλέον αυτά εδώ πέρα τα χαζά, τα χούλικαν πρέπει να τα σταματήσουμε αυτά εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε από τον κύριο Γκαβέζο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και με την ευκαιρία θα σας φιλοξενήσουμε να μας πείτε και πώς θα δείτε τα πράγματα με εκεί στην Ιταλία. Την επόμενη εβδομάδα με το που θα γυρίσω, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε πάλι για να σας ενημερώσω το τι έγινε εκεί, τι επαφές έκανα
Γιατί εγώ χτυπώ προπονητής πυγμαχίας, τα κάνω όλα στο τμήμα για τον Άρη, για το τμήμα του Άρη. Ναι. Πριν κλείσουμε, έχω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, γιατί με πετύχατε σε ώρα προπόνηση και κάθονται λίγο εδώ και ακούνε τι λέει ο δάσκαλος στο ραδιόφωνο και είναι χαρούμενοι. Θέλουν να σας χαιρετήσουν η Παιδική Ακαδημία του Άρη, να σας χαιρετήσει με ένα με μισό λεπτό, τώρα θα τους δώσω να σπούν. Ναι, τους ακούμε. Νομίζω το καλύτερο επίλογο μας κάνατε, κύριε Καβέζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.